Δεν μπορεί να πάει 11 και 4 και να πω Πέτρο, ένα διάλειμμα. Τι τελειώσαμε, τι έγινε, τελειώσαμε. Μπορεί να γίνει έτσι. Σε παρακαλώ, δηλαδή, ειλικρινά, μην είμαστε πολύ, χαρούμενοι που έχει ξεκινήσει και το πόκερ τις εκπομπές. Γιατί είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για μας που δεν έχουμε τόσο μεγάλη σχέση, αλλά και για την κοινότητα του πόκερ που πραγματικά φλέγεται για κάτι που λείπει τόσο πολύ από το ελληνικό διαδίκτυο, τις τηλεοπτικές εκπομπές αφιερωμένες στο πόκερ που ξεκίνησαν Τετάρτη και Πέμπτη με τον Manner Boy, τον πολύ διάσημο αυτόν επαγγελματία παίκτη πόκερ στην ελληνική κοινότητα. Είχαν και χιουμοριστικές στιγμές πέραν των άλλων και περιμένουμε και τη συνέχεια αυτών των εκπομπών που θα είναι με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την επόμενη εβδομάδα θα ενημερωθείτε για τις ώρες. Σήμερα, όπως είπα ο Αστέριος, θα πάμε για δύο ρίτσες περίπου μαζί. Με την πρώτη ματιά, κανονικά την παρουσιάζει ο Θανάσης Χιλώνης, αλλά επειδή τον φορτώσαμε πάρα πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, του δώσαμε ένα ρεπό πολύ νωρίς. Δεν ξεκίνησε καλά η συνεργασία. Θανάσης Χιλώνη. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Τρίζει η καρέκλα του Θανάση. Ναι, ναι. Ο Θανάσης δεν θα έχει καμία αντίρρηση. Ο Θανάσης είναι και κάθε μέρα ιδιαίτερα, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό του sport1.com. Ειδικά στο γυναικείο κοινό, έχω να πω. Δηλαδή το ξανθό μαλλί. Μ' αρέσει που μιλάω και δεν φαίνομαι. Κάτσε λίγο, δώσε λίγο μανιό. Ναι, πού να το στόμα σου. Το ξανθό μαλλί του Θανάση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και αξιαγάπητο στις γυναίκες. Έχουν στείλει πολύ άνοιγμα μηνύματα. Να σου πω, δεν θα τελειώσει με 12 άμα στείλεις. Ποτέ. Ειλικρινά, δηλαδή, ποτέ. Μπορώ να κάτσω εδώ και να μιλάω συνέχεια κατάπαυστα μέχρι να διαλύσω όλο το πρόγραμμα που έχει κάνει για την εκπομπή. Έχω πολλά βίντεο, σήμερα. Δεν θα μου τα χαλάσεις. Και ο κόσμος περιμένει βίντεο, να δει μπάλα, αυτό ενδιαφέρει άλλωστε, όχι σωστά τα δικιά μας καραγκιοζηλίκια. Να θυμίσουμε ότι παρακολουθείτε την εκπομπή πρώτη ματιά, λέγαμε ότι συνήθως την κάνει ο Θανάσης, αλλά εκτάκτως σήμερα είμαστε εμείς οι δύο στο στούντιο, ο Αστέριος δεν θα είναι για πάρα πολύ μαζί μας.